με μια πολύ όμορφη εικόνα, παλιά, από την Ιχθυόσκαλα, του 1956, εδώ, σε ένα γραφείο, στην περιοχή Βουβάλη, βρίσκουμε και καλωσορίζουμε τον πρόεδρο, κύριο Μανώλη Κουγιά. Καλημέρα, τι κάνετε? Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου. Κερατσινίου, λοιπόν, βεβαίως. Πάρα πολύ καλή, πολύ όμορφη εικόνα που έχετε εδώ στο χώρο. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, για να ακούσουμε. Πολύ καιρό τώρα, όλοι παραπονιόμαστε για καύσιμα, για ρεύμα, για ακρίβεια τροφίμων κτλ. Βέβαια, ξέρουμε ότι έρχονται πολιτικοί αρχηγοί και όχι μόνο. Ήρθε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εδώ κοντά στα μέρη μας. Ήρθε ο Πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Προχθές ο πρώην Υπουργός Μάνος Κόνσολας. Μετά από όλη αυτή λοιπόν την επικοινωνία, την μεταφορά των αιτημάτων, των προβλημάτων, τι προκύπτει, κύριε Πρόεδρε, είμαστε σε κάποια καλύτερη φάση? Δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα, μάλιστα. Δεν θα το έλεγα. Συνεχώς πιέζουμε, τονίζουμε τη μεγάλη αύξηση στα καύσιμα, στα πετρέλαια, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα καύσιμα. Άρα για τους αλλιείς μιλάμε για το πετρέλαιο. Έχει φτάσει πάνω από 1,30 που πριν 6 μήνες ήταν 70 λεπτά. Άρα μιλάμε για 100% περίπου αύξηση. Πιέζουμε συνεχώς, το τονίζουμε στο Υπουργείο. Μας λένε ότι υπάρχει μία έγκριση από μεριάς Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι διαθέσιμα κονδύλια της αλληλείας, τα οποία δεν έχουν απορροφηθεί από άλλο σκοπό, ναι, να μεταφερθούν και να διοχετευθούν στους αλληλείς στο κομμάτι, ναι, αυτό. Ναι, να βοηθήσω. Είναι μόνο στη σκέψη, δεν έχει προχωρήσει κάτι σε πράξη. Και αυτό το μεταφέρω γιατί μίλησε ο κύριος Κόνσολας ο ίδιος με τον Υπουργό Γεωργίας που χθες συνάντησε που είχαμε στο επαρχείο, τον πήρε τηλέφωνο και του μετέφερε αυτό ακριβώς. Ότι υπάρχει σκέψη Ευρωπαϊκής Ένωσης, απλά ακόμα δεν μπορούμε να πούμε κάτι σίγουρο για το επόμενο βήμα. Άρα δηλαδή, τη ουσία γιατί. Θα πρέπει να το εγκρίνουν δηλαδή εκεί για να προχωρήσουν μετά από εδώ. Προσωπικά, δηλαδή, η δική μου εκτίμηση καλύτερα θα ήταν να υπήρχε μια επιδότηση στην Αντλία, να παίρνει ο ψαράς κατευθείαν το καύσιμο τώρα, άμεσα, γιατί τώρα μας καίει. Το να υπάρξει μια πλατφόρμα πάλι και να δοθούν κάποια χρήματα μετά από 2-3 χρόνια δεν βοηθάει τώρα και για τον κόσμο. Τώρα είναι η κρίση. Καλό ήταν να υπήρχε τώρα η επιδότηση στην Αντλία. Δεύτερο πρόβλημα, τεράστιο που το τονίσαμε στον κύριο Κόνσο και το έχουμε πει επανειλημμένα. Απλά φέτος το ζούμε πολύ περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, είναι ο λαβοκέφαλος. Ο λαβοκέφαλος, υπάρχει τεράστια αύξηση ποσότητα. Τρόπος αντιμετώπισης δεν υπάρχει μέχρι τώρα, για την Ελλάδα τουλάχιστον. Γιατί τα υπόλοιπα. Άλλες χώρες κάτι έχουν κάνει. Η Κύπρος πάλι το επικήρυξε δεύτερη φορά. Η Τουρκία, μια χώρα τρετοκοσμική, μη ευρωπαϊκή. Γιατί δεν το κάνουν αυτό, κύριε Πρόεδρε? Οι υπηρεσιακοί του Υπουργείου θεωρούν ότι η Κύπρος, μια και μιλάμε για ευρωπαϊκή χώρα, δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κατά τη δική τους λογική, γιατί εμείς δεν συμφωνούμε. Ναι, μπορεί να μην υπήρξε μείωση σημαντική στα ηχθεία αποθέματα, αλλά δεν υπήρχε η τεράστια αύξηση που ζούμε εδώ πέρα. Αυτό θέλω να πω. Αυτό, δηλαδή, ακόμη και ένα μικρό ποσοστό. Ναι, μια σχετική ισορροπία. Ναι. Εδώ φέτος ζούμε τεράστια αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και ακόμη και αν λίγο μειωθεί λοιπόν με τον τρόπο και αυτό. Και σταθερά να μείνει κέρδος. Ναι, ναι, ναι. Από το να βλέπει μια αύξηση 100% γιατί υπάρχουν περιοχές σε οποίες που αλλιεύαμε και ζούσαν οικογένειες και δεν μπορούμε να πάμε να ψαρέψουμε τώρα. Πέρα από την καταστροφή που κάνουν στα εργαλεία, το κόστος, το εισόδημα που σου παίρνουν τα ψάρια από πάνω, πλέον πήγαμε σε σημείο, σε μια λογική που δεν μπορούμε να πάμε περιοχές που δουλεύαμε χρόνια. Και λαγοκέφαλοι και τσούχτρες στις παραλίες, έτσι. Ναι. Μέχρι πρόσφατα είχαμε εδώ και είχαμε και κάποια θεματάκια, έτσι, με λουόμενους. Τόνισα κάτι στον κύριο Κόνσολα, του λέω θα σας πω κάτι που είπα πριν 7-8 χρόνια μέσα στη Βουλή, ναι, και με είπαν λίγο ακραίο, τους λέω μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά εγώ αυτό βλέπω μια σχεδόν τη συμπεριφορά του λαγοκέφαλου. Θα ασχοληθούμε σαν κράτος όταν φτάσουν στο σημείο να δαγκώνουν τουρίστες. Τη βαριά βιομηχανία του τουρισμού. Ή να το φάει κάποιος ανήξερος. Δεν θα το φάει, δεν νομίζω, γιατί δεν βγάζουμε, δεν εμπορεύεται. Αλλά ναι, αν βλέπουμε τώρα, πριν 10 χρόνια άρχισε να φαίνεται στην περιοχή μας και μέσα σε 10 χρόνια συναντάμε μέχρι και 20 κιλά μέγεθος, ένα μέτρο, αναλογιστείτε πόσο θα πάει σε άλλα 10 χρόνια, αν δεν υπάρχει κάποια σοβαρή αντιμετώπιση στο είδος. Αυτά είναι μέχρι 30 κιλά. Άρα η ποσότητα που χρειάζεται για να φάει δεν θα υπάρχει σιγά σιγά. Φόβο, αίσθηση φόβου, αυτό είναι το βασικότερο. Δηλαδή το να μην έχει εχθρό, γιατί από τα μέρη που ήρθε έχει φυσιολογικό εχθρό, άρα κύκλος είναι φυσιολογικός. Εδώ, ναι, δεν έχει εχθρό. Το έχει αισθανθεί, το έχει καταλάβει αυτό και δεν έχει την αίσθηση του φόβου, άρα συμπεριφέρεται ανεξέλεγκτα. Με το να μην έχει λοιπόν εχθρό, κάποια στιγμή εύχομαι να μην δούμε χειρότερα πράγματα. Αυτά τώρα εύχομαι εγώ ότι καλύτερα για τον κόσμο.
Ήπειρο, δηλαδή να υπάρχουν εξελίξεις σε άλλα κράτη και να μην υιοθετούνται. Αυτό ακριβώς. Όπως και με την επιδότηση αυτή του COVID, που ακόμα είναι σε εξέλιξη, υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση για τις πληρωμές. Ναι. Και αυτή, αν θυμάστε καλά, η μικρή παράχτη Ελληνία μας είχε πεντάξει η Ελλάδα. Ναι. Δεδομένου μας είχε πει ότι είναι προϋπόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα τα πάρουν τα σκάφη μόνο που έχουν DMS. Και με ένα τεράστιο αγώνα που κάναμε τότε σαν Πανελληνία Ένωση, τους αποδείξαμε ότι δεν ισχύει αυτό, γιατί και η Κύπρος και η Σουηδία δεν το εφάρμοσε αυτό, αλλά ήταν ελληνική προϋπόθεση αυτή. Καταφέραμε και τους πείσαμε και βγήκαμε δικαιωμένοι. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και εδώ πέρα κάποια στιγμή, θέλω να πιστεύω. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα στο ότι αργούμε πάντα να υιοθετήσουμε κάποιες καταστάσεις, να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Ερχόμαστε και από τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, που δυστυχώς αυτή είναι μια πραγματικότητα. Είναι κρίμα, γιατί τα πάντα καθυστερούν. Είναι ο Έλληνας, είναι δραστήριος, είναι ξύπνιος, ωστόσο όμως δεν λειτουργούν με γρήγορη του τέτοια πράγματα. Μα και οι αγκυλώσεις οι γραφειοκρατικές των πάντων, των αποφάσεων, των νομοσχεδίων, των συντάξεων. Επιτέλους, όταν λέμε ότι ξεχρονιζόμαστε, πρέπει να απεγκλωβίσουν. Ισχύει. Δεν μπορεί να χρειάζεται ένα πράγμα χίλιες υπογραφές. Ας θέλει πέντε. Ισχύει. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Έχουμε τόσα πράγματα θετικά και δεν μπορούμε να τα αναδείξουμε, γιατί αργούμε. Τι να πω. Ισχύει. Τι να πω. Οι άνθρωποι τι λένε τώρα εδώ, οι φίλοι, οι επαγγελματίες, τα μέλη. Οι επαγγελματίες ζούμε ένα δύσκολο καλοκαίρι από θέμα ακρίβειας, από θέμα φορτούνες, πάρα πολλές φορτούνες. Περίεργο καλοκαίρι. Πολύ. Δηλαδή τώρα ένα μήνα δεν έχει μία μονάδα. Και η πρόβλεψη είναι ακόμα περισσότερο ενισχύ η εβδομάδα που έρχεται. Δύσκολα πράγματα. Είναι η κλιματική αλλαγή. Έτσι. Κάποτε πριν από χρόνια κάποιοι πήγαν να μας πούν ότι φανταστείτε ένα ελληνικό καλοκαίρι που να μην είναι έτσι όπως το ξέρουμε από παιδιά. Και τρομάξαμε έως το θεωρήσαμε ότι δεν μπορεί να γίνει. Τώρα αργά βλέπουμε. Το βλέπουμε στην πράξη, ναι. Ακραία φαινόμενα. Ακριβώς. Αφήστε που, κύριε Πρόεδρε, είδατε ότι είχαμε ένα φθινόπωρο παράλληλα, σχεδόν καλοκαιρινό. Ναι. Πώς θα γίνει όλο αυτό, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σκεφτώ. Και αφήστε που και ο Ιούνιος, που ήταν ένας μήνας υπεραισιόδοξος ότι θα έχουμε λαμπρά αποτελέσματα τουριστικά, τελικά δεν εξελίχθηκε. Αυτό έχετε απόλυτο δίκιο και το κουβεντιάζουμε και με συναδέλφους και με φίλους, ανθρώπους επιχειρηματίες, ότι δεν βλέπουμε τον τουρισμό που περιμέναμε, τουλάχιστον στην Κάλυνο. Τώρα τα υπόλοιπα νησιά. Όχι, είναι και στα υπόλοιπα νησιά. Τουλάχιστον όπου εμείς ρωτάμε και μιλάμε με τους αυτούς. Εντάξει, κάποιοι σίγουρα είναι μικρά νησιά και θα γεμίσουν, δεν έχουν πολλές μεγάλες τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες. Όμως ο Ιούνιος, αλλά και γενικά αυτή η υπεραισιοδοξία ότι έρχονται όλοι, είναι με τις βαλίτσες στο χέρι, είναι κουρασμένοι, είναι από τον COVID, είναι έτσι, τελικά δεν το βλέπαμε μέχρι στιγμής να βγαίνει. Και ακτοπλοϊκά βλέπω τα στοιχεία από τα εισιτήρια. Ισχύει, το ζούμε και εμείς εδώ οι άνθρωποι που εμπορεύονται τα χταπόδια καλαμάρια. Ναι. Πέρασε ο Ιούνιος με όχι ιδιαίτερη ζήτηση. Με χαμηλή ζήτηση. Μάλιστα. Φαίνεται από διάφορες πλευρές, φαίνεται ότι δεν υπάρχει αυτή η αισιοδοξία που περιμέναμε. Τι να πω, εύχομαι για ό,τι καλείτε κάτι καλύτερο παραπάνω. Και εμείς το ευχόμαστε και είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει τώρα. Αλλά τώρα, έτσι κι αλλιώς δηλαδή, μες τον Ιούλιο υπάρχει έστω για ένα μήνα, 40 μέρες, η κίνηση του Αυγούστου. Ακριβώς. Και Αυγούστου πάντα, σε όλες τις χρονιές πάντα υπάρχει. Ό,τι και δύσκολα θα υπήρχαν πάντα, στους μήνες φέρνει. Εμείς περιμέναμε το κάτι, ένα κλικ παραπάνω, λόγω του ότι ο κόσμος όλος ήταν κλεισμένος, είναι ας πούμε στενάχωρος, μελαγχολικός, θέλει να ξεδώσει, θέλει να ταξιδέψει. Τώρα δεν ξέρω. Πιστεύω ότι υπήρξε πάρα πολύ αυτή η ακρίβεια. Η ακρίβεια έφαγε τον κόσμο. Άλλαξε τα σχέδιά του, άλλαξε τα πλάνα του. Έτσι είναι όπως το λέτε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τα πάντα. Από καύσιμα, από τρόφιμα, όλα. Λογαριασμοί, δεν έχει, το ζούμε καθημερινά. Τι να πω. Αλλά εσείς να επιμένετε, να φωνάζετε, να διεκδικείτε και να πιέζετε. Η αισιοδοξία πάντα την έχει ο νησιώτης, γιατί όταν ζει σε τέτοιους υπέροχους χώρους, δίπλα στη θάλασσα δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Θα πρέπει να μας διευκολύνουν, όχι σε χάρες. Χάρες δεν θέλουμε. Τα ουσιώδη και τα αυτονόητα να μας ισορροπήσουν. Ιδιαίτερα εμείς οι νησιώτες, μιας και κουβεντιάζουμε γι' αυτό, με τους γειτόνους που έχουμε, το χρειαζόμαστε περισσότερο αυτό. Έτσι, άλλο ένα κεφάλαιο. Τη στήριξη και όχι μόνο. Άλλο ένα κεφάλαιο που οι ομογενείς μας ρωτούν. Το τελευταίο διάστημα ζούμε καταστάσεις παράξενες, οπότε οι ντόπιοι, οι ακρίτες, οι άνθρωποι που φυλάνε τα σύνορα πρέπει να υπάρχουν, να έχουν ιδιαίτερη προσοχή από την μέρη της πολιτείας. Έτσι είναι. Και στήριξη. Και στήριξη είναι μεγάλη για τα αυτονόητα, όπως είπαμε. Δεν θέλουμε να μας δώσουν κάτι το ιδιαίτερο, κάτι ξεχωριστό.
Κύριε Πρόεδρε, καλή δύναμη σας εύχομαι, την αγάπη μας σε όλους τους ανθρώπους της θάλασσας εδώ που παλεύουν καθημερινά και θα τα ξαναπούμε ελπίζοντας με καλύτερα μηνύματα και ειδήσεις. Μακάρι, μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.